παλικάρια! Είμαστε στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αμυγδαλιάς. Παίζεται το μάτς μεταξύ ΑΟΣ Ειρήνας και ΑΕΚ Κοκκινιάς. Για την ομάδα του γηπεδού που έχουν χρησιμοποιούν έδρα το γήπεδο της Αμυγδαλιάς έχουμε και λέμε δεκάδα τερματοφύλακας Δικταπανίδης. Να πούμε ότι η Σιρήνα είναι με τα πράσινα όπως βλέπουμε. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι παίκτες είναι Παπαστεργίου, Καραγιάννης, Μπαλντούμης, Γιώγας, Κολέτσος, Τσιάρας, Μπόσγιαρης, Πιπέργιας, Τσιάτσιος και Τσαπατσάρης. Πολλά νέα άτομα με την έλευση του καινούργιου προπονητή Νίκου Τόλη. Για την ομάδα της ΑΕΚ Κοκκινιάς, Γκουλέκας, Παπαδόπουλος, Παπαϊωάννου, Μητσιάνης, Σάλλας, Παπαδόπουλος, Χρήστος, Παπαδόπουλος, Θωμάς, Γιαννούλης, Νίκος, Πούντογλου, Γιώργος, Παπαδόπουλος, Γιάννης, Γράβαλος, Νίκος, Ελεύθερος. Αναπληρωματική είναι για την ομάδα της Ειρήνας. Νούχα, Αναστασιάδης, Βασιλόπουλος, Καραγιάννης, Παρμάκης, Τσεπίδης, Καρελίδης. Για την ομάδα της Κοκκινιάς, Ελεύθερος, Αποστολούκιας, Κουτλίδας, Καρανάσκος, Νικόπουλος, Κουσταρέλης και Ηλιάκας. Εγγύει πιο επιθετικά η ομάδα της ομάδας από το χωριό της Κοκκινιάς Πολυδέντρου. Αυτή τη στιγμή είναι στο κέντρο. Βλέπει την μπάλα από τον Τσάρα τον Ηλία. Πηγαίνει στη γωνία όπου ήταν ο Καπανέτης, ο νοδοφύλακας. Μπόσγιαρης με την μπάλα εδώ. Τσάρας προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Τσάτσο. Βλέπουν την μπάλα οι παίκτες της Κοκκινιάς. Βαθύ γεμισμά για τον Παπαδόπουλο του Θωμά. Με κόντρα παίρνει την μπάλα, αλλά κερδίζει και φάουλ, το οποίο έχει κάνει ο Γιώγας. Δικταπανίδης βγαίνει γρήγορα και διώχνει όπως όπως. Ένας φίλος είναι εδώ απόψε από τα παλιά, ο Σαράτης ο Μπαλντούμης. Βλέπουμε ξαναφόρεσε τη φανέλα της Σιρήνας μετά από απουσία 3-4 χρόνων που ήταν προπονητής πριν, όταν η Σιρήνα ήταν Δέλτα Εθνική. Και μάλιστα για να σιγουρευτώ, αν και τον είδα στον αγωνιστικό χώρο, δεν το πίστευα και κοίταζα τις συνθέσεις. Φάουλ κερδίζει ο Τσάτσος ο Γιώργος. Στο χώρο του κέντρου. Τελείωσε ο Ράτζ βαθιά, η μπάλα πάει, δεν την προλαβαίνει. Γιουλέκας έτοιμος να εκτελέσει το out. Έκλεψε το Σιρήνη με τον Τζιγάρα, ο οποίος έχασε την μπάλα και βγαίνει σε αντεπίθεση η Κοκκινιά. Προλαβαίνει όμως ο κύριος Γιώγας να βγάλει την μπάλα πλάγιο. Πριν γίνει επιθετικός, ο Παδόπουλος, ο Γιάννης, αδερφός του Θωμά. Κοκκινιά με αυτούς τους παίκτες πλην 2-3 προστικών που έγιναν όπως ο Γράβαλος και ο Παπαδόπουλος πέρσι έκανε πορεία πρωταθλητισμού το δεύτερο γύρο. Η ΔΕΣ Ειρήνα φέτος αναμένεται βάσει μεταγραφών και καινούργιου προπονητή
να είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Παπαδόπουλος στο μάζι μακρινό σουτ στην αγκαλιά του Τικταπανίδη. Τικταπανίδης φοιτητής στα Γρεβενά, στην Καλλιράχη πέρσι. Μπάλα φτάνει στο Γκιουλέκα, στον άλλο τρόμο του φλέκα. Έκοψε ο Μανώλης ο Καραγιάννης. Γιώγας δίνει στον Μπόσγερη. Έχει τον Τζάτσο δίπλα, τριπλάρει όμως τον αντίπαλό του. Μπόσγερη συνεχίζει, κάνει την μπάλα από δύο αντιπάλους. Τσάτσος. Τσαπατσάρες, δεν μπορεί να συντράρει. Κολέτσος δεν μπόρεσε να σουτάρει ούτε αυτός. Ρεφέρι, κοιτά λίγο, όλα με τα χέρια παίζουν. Παπαστεργίου έβγαλε την μπάλα έξω. Ξέρεις τι ουρά τους τραβάς. Ξέρεις τι ουρά. Έλα πιο πίσω πάρε. Άλλαξε, άλλαξε, Μανώλη, Μανώλη. Πάμε έξω! Ούντογλου προσπάθησε να πάρει την μπάλα εδώ, δεν τα κατάφερε, όπου είναι και ο αρχηγός της ομάδας της Κοκκινιάς. Με καταγωγή από το Σεϊρίνη, μάλιστα. Κράμερ εναντίον Κράμερ. Απέναντι στη γενέτειρα. Να πούμε ότι η κάλυψη του αγώνα είναι μια προσφορά της τοπικής κοινότητας Σιρηνίου. Ένα πολύ καλό σουτ είχαμε τώρα τον Παπαδόπουλο τον Χριστάκη, ο οποίος ήρθε φέτος στην Κοκκινιά, μια και μέχρι πέρσι έπαιζε στην ΑΕΠ Γρεβενών, την πρωταθλήτρια του τοπικού πέρσι και φέτος πρόσωπο του νομού στη ΓΑΜΑ Εθνική. Παπαστεργίου προσπάθησε να τροφοδοτήσει το Γκολέτσο, δεν τα κατάφερα. Μπάλα φτάνει. Δεξιά. Τσάρας προσπαθεί να την κρατήσει λίγο, βγάζει μια σέντρα. Ένα καλό σουτ αυτή τη στιγμή. Λίγα μέτρα έξω από τον Τσάρα τον Ηλία ήταν, ναι, από τον Τζάρα τον Ηλία. Πέρα την μπάλα, πέρα, τον πάγκο. Πολύ καλή μέρα σήμερα, το κήπεδο είναι σε καλή κατάσταση, θα λέγαμε. Το μόνο κακό ότι είναι λίγο δύσκολα για την κάλυψη του αγώνας. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε να κάνουμε τα δυνατά δυνατά για να προσφέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Να πούμε και τη διαιτητική τριάδα. Τσέτσελας, Τέγους και Κυρατζής. Από ό,τι βλέπω οι διαιτητές είναι με κόκκινες στολές. Μάλλον πρέπει να κάνω παράπονα στον πρόεδρο της ΕΠΣ, ο οποίος φημίζεται για τα κυτρινό μαυρά του αισθήματα. Παπαδόπουλος, ανάμεσα από τον Καραγιάννη μαζί με τον Φούντογλου αλλάζει την μπάλα. Φούντογλου κρατάει, περνάει τον Καραγιάννη, βγάζει μια σέντρα, έρχεται εκεί με δύναμη. Ήρθε με δύναμη εκεί ο Τσαπατσάρης και έδιωξε την μπάλα πολλά μέτρα έξω. Μάλλον με τη δύναμη που τη διώχνει ο Μάικ την μπάλα πρέπει να πάρει και ιδιωτικό μπολ-μπολ. Κόρνερ μπάλα.
Καλό χτύπημα. Δεν μπόρεσε εκεί να πάρει την κεφαλιά ο Παπαδόπουλος ο Γιάννης, μέσα από την μικρή περιοχή και η μπάλα πήγε έξω. Συστάσεις από τον διαιτητή και ο Τσέτσελα στον Ζιόγκα να ηρεμήσει λίγο το παιχνίδι του. Τσάτσος. Μπάλα βγαίνει έξω. Λάγει. Για την ομάδα της Ειρήνας. Κολάτσος το εκτελεί. Πάλι δύο μέτρα πιο κάτω πλάγιο για την ομάδα της Ειρήνας. Αυτή τη φορά εκτελείται προς τα πίσω. Μπάλα φτάνει στο κέντρο, Φούντογλου. Ωραία μπαλιά έκανε, δεν μπόρεσε όμως ο συμπαίκτης του. Μάλλον ο συμπαίκτης του έγινε αποδέκτης της μπάλας από τον Παπαδόπουλο τον Γιάννη. Πολύ καλό σουτ και 1-0 για την ομάδα της Ειρήνας. Νομίζω ότι είναι ο Μάικο Τσαπατσάρης. Ναι, ναι. Πήρε το rebound. Ένα 0 για την ομάδα της Ειρήνας. Πολύ ωραίο γκολ. Αν και το χώρο του κέντρου μέχρι στιγμής τον είχε η ομάδα της Κοκκινιάς Πολυκέντρου φιλοξενούμενη, παρόλα αυτά κατάφεραν οι έμπειροι παίκτες της Ειρήνας να εκμεταλλευτούν το κενό στην αριστερή πλευρά απέναντι από τους πάγκους και εκεί το σουτ μετά την απόκρουση του Γκιουλέκα να πάρει το rebound ο Μάικο Τσαπατσάρης και να βάλει τον γκολ. Ένας Μάικ ο οποίος φέτος ξαναβρίσκει δίχτυα πιο εύκολα σε σύγκριση με τις άλλες χρονιές. Είμαστε στο τέταρτο του αγώνα. Βαθύ γέμισμα στο φάουλ της Κοκκινιάς. Μπάλα άνετα στα χέρια του Δικταπανίδη. Θωμάς Παπαδόπουλος την μπάλα στο κέντρο. Έγινε ένα φάουλ εκεί. Του Μπόσγαρ πρέπει να ήταν. Και με την ευκαιρία να δώσουμε συγχαρητήρια στην Έψη Γραφανών για την κίνηση φέτος να έχει έμιστους, το τονίζω αυτό, όχι εθελοντικά, έμιστους γιατρούς αγώνα σε κάθε μάτς, οι οποίοι είναι γραμμένοι και στο φιλοαγώνα, με πιστοποίηση κλπ. Να αναφέρουμε ότι τα έξοδα πληρώνονται από τις ίδιες τις ομάδες με μια έκπτωση που έκανε στην περσινή διαιτησία η ίδια η ΕΠΣ Γρεβενών σε συνεννόηση πάντα με τους διαιτητές. Είδατε ότι μέσα σε 3 λεπτά αναγκάστηκε να μπει 2 φορές ο γιατρός αγώνα, κάτι που σημαίνει ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει χρόνια στο τοπικό Γρεβενών, πράγμα που δεν έγινε και ευτυχώς δεν το πληρώσαμε σοβαρά.
Είναι ένας τραυματισμός στα μάτια του παιχνίδιου ο κύριος Τσέτσελας. Και η ομάδα της Σιρήνας δίνει την μπάλα τηρώντας το fair play στους αντιπάλους. Προσπάθεια για μια αντεπίθεση για την Κοκκινιά. Παρ' όλα αυτά δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης εκεί, αλλά και η μπάλα πήγε κατευθείαν έξω. Το ελεύθερο είναι έτοιμος να εκτελέσει ο Παπανίδης. Έγινε κάποια αλλαγή λόγω του τραυματισμού μάλλον. Πάμε. Έλα, άντε, όχι τόσο εύκολα. Θα σας ενημερώσουμε σε λίγο για την αλλαγή. Βγήκε ο Σαράτης ο Μπαλτούμης που τραυματίστηκε στη φάση όπου... και μπήκε το 15 όπου είναι ο Καραγιάννης ο Χρήστος. Μάλιστα. Βγήκε ο Σαράτης ο Μπαλτούμης από την ομάδα του Σερινίου που τραυματίστηκε και διέκοψε το μάτς προηγουμένου του Τσάτσελας και μπήκε στη θέση του Καραγιάννης ο Χρήστος με το νούμερο 15. Μπράβο. Πάλι. Το παιχνίδι παίζεται έξω από την περιοχή της Κοκκινιάς. Παπαδόπουλος κερδίζει. Κερδίζει τον Λάγιο από τον Παπαγιάννη. Τσάρας βγάζει πάλι πλάγιο την μπάλα μετά το πλάγιο που εκτέλεσε ο Παπαδόπουλος. Μεγάλη! Φουντούγλου προσπάθησε να πάρει και την μπάλα. Διαμαρτύρεται στο διαιτητή για φάουλο, το σηκώθηκε το πόδι ψηλά. Παρά όλα αυτά ο Τσέτσελας δείχνει παίζεται. Χριστό! Έμπειρους παίκτες και οι δύο ομάδες επάνω. Χάνει την μπάλα εκεί ο Γράβαλος. Πέρσι φοιτεία στον Πυρσό. Προσπάθεια της Σιρήνας να αναπτυχθεί από τα δεξιά. Παίρνουν το πλάγιο, έτοιμος να το εκτελέσει ο Κολέτσος. Κοκκινιά κάνει μια επίθεση, ο Μάσος Παπαδόπουλος ανακόπτεται. Πήραν την μπάλα με τον Μπόσγαρ οι παίκτες της Ειρήνας. Έχουμε ένα φάουλο για την ομάδα της Κοκκινιάς όπου κάνει Τσάρας ο Ηλίας νομίζω. Καλό φαουλ,
Δικταπανίδης, δύσκολα. Πήγαινε μπάλα απευθείας μέσα. Τη βγάζει σε κόρνερ. Πάμε από τα δοκάρια του. Καλού κακού. Όπως πήγαινε η μπάλα με τον ήλιο στα μάτια, εύκολα γινόταν η ζημιά. Κόρνερ εκτελεσμένο από την Κουκουλιά. Δύσκολα διώχνουν οι παίκτες της Ειρήνας. Και τώρα με τον Γράβαλο να σεντράρει. Ένα σουτ για την ομάδα της Κουκουλιάς έξω από το δοκάρι του Δικταπανίδη. Και ο συνέτοιμος να εκτελέσει το ελεύθερο. Παπαδόπουλος Χρήστος κόβει την μπάλα στο χώρο του κέντρου από το βολό του Δικταπανίδη. Ξαναπαίρνει την μπάλα. Κούντογλου κυνηγάει να πάρει την μπάλα, αλλά είναι απελπιστικά μόνος του. Ο Παστεργίου με Γιώγας αλλάζουν την μπάλα. Μανώλης Καραγιάννης, πέρυσι την Καλλιράχη φέτος μετακινήθηκε στο Σιρήνα. Μπούσγιαρης. Σιούτα από τον Τζάτσο τον Γιώργο, την μπάλα έξω. Την Τζάρα ήταν. Πάει η ομάδα της Κοκκινιάς κοντά στον πάγκο της Ειρήνης. Τραυματίστηκε ο Κολέτσος εκεί. Ο γιατρός έχει μπει 4-5 φορές σήμερα μέσα. Κολέτσου σκλωβηρό καρύβι, σηκώθηκε αμέσως. Δεν χρειάστηκε ηλεκτρική βοήθεια. Μπράβο, out είναι για την ομάδα της Κοκκινιάς. Δεν μπόρεσε κάποιος παίκτης να βρει την μπάλα. Κώστα! Είναι όρθιο! Κώστα! Τελεί το out ο Γκυλέκας. Μπάλα φτάνει στο Γράβαλο. Προσπαθεί να μπει και δίνει κίνητα ένα φάουλ εκεί. Δεν δίνεται σαν πλεονέκτημα. Δικταπανίδης βγαίνει και τροφοδοτεί το μόνο του Μπόζιαρη. Εκεί έρθει ο Παπαδόπουλος δίπλα του πλέον. Τσάρα σε ρόλο playmaker. Τροφοδοτεί ένα συμπαίκτης του. Σούτ αυτή τη στιγμή από τον Πιπέρια. Μπάλα ξαναπάει στα πλάγια όπου βρίσκεται ο Τσάτσος, σέντρα από τον Καραγιάννη στην έβγαλε.
Νομίζω. Είναι όρθιος, όρθιος. Ναι. Εδώ ρε, εδώ, στο κέντρο σου, στο πέναλτι σου. Και έχουμε ένα πλάγιο κοντά στο σημαίκι του κόρνου για τη Σιρένα. Τσάρας ωραία μπαλιά, δεν μπόρεσε εκεί να την εκμεταλλευτεί ο Τσάτσος. Ήτανε δύο βήματα πιο μπροστά. Έχουμε φτάσει στο μισό ώρα. Να ξαναπούμε ότι ο αγώνας είναι μια προσφορά της τοπικής κοινότητας Σιρηνίου. Μπος Γιάρης με την μπάλα. Καραγιάννης, Σιγιώγας. Τσάρας. Καραγιάννης βγάζει τη σέντρα. Σέντρα σουτ. Ο Γιουλέκας πήρε την μπάλα. Τα γκολ πόστ. Μπορείς. Όχι, όχι, ρε. Δέχτηκε το φάουλ από τον Παπαδόπουλο τον Χρήστο. Ζιώγας έτοιμος να το εκτελέσει. Βαθύ γεμίσμα προσπαθώντας να βρει τον Μπόσγερ. Το βρίσκει, γίνεται η σέντρα και έρχεται από πίσω ο Κολέτσος και βάζει τον γκολ. Καταπληκτική σέντρα από τον Μπόσγερ, ο οποίος πήρε την παλιά από το φάουλ που εκτέλεσε ο Ζιώγας. Δεν μπόρεσε να τον ανακόψει εκεί ο μπακ της ομάδας της Κοκκινιάς και ο Κολέτσος ερχόμενος από πίσω έβαλε τον γκολ. Ευχόμαστε τα γκολ που βάζει σήμερα ο Γιάννης να μην τα βάλει αύριο η ομάδα του εναντίον της ΑΕΚ. Είπαμε φετινή Σιρήνα με πάρα πολλούς έμπειρους παίκτες. Σαράντι Μπαλντούμι, Ζιώγα, Κολέτσο, Γιάννη, Τσαπατσάρης, Μάικ, Απαστεργίου, Τσάτσος Γιώργος, Μπόσγιας Παναγιώτης. Παίκτες πολύ εμπειρούς, βέβαια λείπει το βαρύ το φορ. Γίνονται προσπάθειες ακόμα και σήμερα, μια και μεταγραφές είναι μέχρι τέλη Οκτωβρίου να αποκτηθεί είτε ο Μίτας είτε κάποιος άλλος παίκτης. Και μιλάω για το Μίτα γιατί προπονείται με την ομάδα της Ειρήνας. Παρ' όλα αυτά δεν έχει υπογράψει ακόμα. Μανώλης Καραγιάννης. Καλά. Πάτα. Φάουλ δέχεται του Καραγιάννη Παπαδόπουλος. Κουντόγλου. Πρέπει να καθυστερήσει για το γέμισμα μια και δεν υπάρχει συμπαίκτης. Πολύ ωραία τρίπλα. Φοβερή τρίπλα. Κάθε την παλιά. Δεν μπόρεσε όμως εκεί ο συμπαίκτης του να ακουμπήσει την μπάλα και να τη βάλει στα δίχτυα. Πολύ καλή ευκαιρία, ίσως καλύτερη για την ομάδα της Κοκκινιάς.
παίκτης που δεν μπόρεσε να τη βάλει ήταν ο Παπαδόπουλος ο Γιάννης. Δικτά παρανέβεσαι τώρα θα εκτελέσει το πλάι, το out, μια και ο Φούντογλου μπήκε στην πορεία της μπάλας, η μπάλα κατέληξε out. Μανώλης Καραγιάννης, πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Δίνει για τον Μπόσγαρη, ο οποίος θα βγάλει την καταπληκτική σέντρα στον Κολότσο. Τσάτσος, Τσάρας. Κολότσος Γιάννης. Κάνει την μπάλα, Παπαδόπουλος, Γράβαλος Νίκος. Ο Μάικ διώχνει την μπάλα, πάλι πάνω από τη σίτα. Σας είπα, όλα του τα βολά είναι πάνω από τη σίτα, θέλει προσωπικό ball boy. Ένας έμπειρος παίκτης, πολλά χρόνια στη Γιαλιράχη, έχει περάσει από τον Πυρσό, από τα Εράτα. Ένα πολύ καλό σούτ αυτή τη στιγμή από τον Μπόσγαρη στα χέρια του Μπιπέρια, λάθος. Το 8 ή το 9 ήταν, δεν μπορώ να δω γιατί έχουμε τον ήλιο εδώ μπροστά μας. Καραγιάννης εκτελεί το out. Γιάννη, άστον, 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 είναι κομμένη η ομάδα. Στέλιος Παπαστεργίου αλλάζει με τον Τσαβατζάρη τον Μάικ. Γιάννης Κολέτσος, σκόρ του δεύτερου γκολ. Κάνει μια βαθιά μπαλιά, βγαίνει εκεί ο τερματοφύλακας της Κοκκινιάς, ο Γκιουλέκας και παίρνει την μπάλα. Υπέργιας, Βλέτσος, στο χώρο του κέντρου. Τσάρας έχασε εκεί την μπάλα, δεν μπορούσε να τροφοδοτήσει. Φάουλ που κερδίζει ο Παπαδόπουλος από τον Πιπέρια. Παπαδόπουλος στο μέσα μακρινό σουτ, πολλά μέτρα out. Εσείως φτάνουμε το 37 περίπου, λιγότερο από 10 λεπτό με τις καθυστερήσεις. Στέργιος Παπαστεργίου αλλάζει εδώ με τον Τζάρα, ο οποίος την τωρινή σειρά έχει ρόλο playmaker από ό,τι βλέπουμε. Κολέτσος, Τζάρας, ξανά Κολέτσος, σώζει τη χαμένη παλιά και γίνεται φάουλ από τον Τζάρα τον Ηλιακή. Ένα πλάγι για την ομάδα της Κοκκινιάς. Γράβαλος προσπαθεί να τη συγκρατήσει, την βγάζει όμως πλάγι. Τσάρας, βαθύ γεμίσμα. Παίκτης που πήγε να τροφοδοτήσει όμως ήταν offside. Πάμε
πλάκα. Να πούμε ότι η ομάδα της Κοκκινιάς στο μάτς του Κυπέλλου κέρδισε 2-14 στο πρώτο μάτς. Την ομάδα της Κιβωτού έβαλε 14 γκολ σε 90 λεπτά. Μάλιστα. Δύο 14, 16 γκολ σε 90 λεπτά. Αγόρβασαν γκολ εκεί οι παίκτες. Αν βλέπω. Ανά 5 λεπτά, 6 ένα γκολ. Μάλιστα. Τα μεγαλύτερα σκορ που έχουμε δει στο τοπικό γραφείο. Τσαβατσάρες δίνει δίπλα. Προσπαθούν οι παίκτες της Κοκκινιάς να βγουν μπροστά, αλλά είδε φάουλ στον Κολότσο. Δύο μηδέν είναι το σκορ και είπαμε σκορ Τσαβατσάρη και Κολότσο και την ομάδα της Ειρήνας, η οποία είχε μια αναγκαστική αλλαγή στο Σαράντι τον Μπαλντούμι στο τέταρτο, περίπου, ναι, στο τέταρτο. Έλα, όπου μπήκε στη θέση του Χρήστος Καραγιάννης. Συνέχεια ρε, αυτό γίνεται, συνέχεια. Ένα φάουλ που κερδίζει το χώρο του κέντρου Παπαδόπουλος ο Θωμάς από το μαρκάρισμα του Λίμπερο της ομάδας του Σιώκα. Θωμά, εσύ! Περιμένεις. Σε πλάγιο. Γράβαλος εκτελεί το out. Παίρνει την μπάλα στα πόδια του με την επιστροφή της μπάλας. Προβολή στην μπάλα από τον παίκτη της Ειρήνας. Τσαβατσάρη. Η μπάλα είναι για την ομάδα της Ειρήνας. Μπόσγερης. Τροφοδοτεί τον Καραγιάννη τον Χρήστο. Νομίζω, ναι. Τσάρας που σπαθεί να κόψει εδώ και τα καταφέρνει τον Παπαδόπουλο τον Χρήστο. Μπάζει τον Παπαδόπουλο το κάνει βαθύ γέννησμα, βγαίνει ο Κταπανίδης, ο οποίος με βαθιά μπαλιά προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Κολέτσο. Τον τροφοδοτεί αλλά χάνει την μπάλα. Γράβαλος. Παπαδόπουλος Θωμάς. Έχουμε ένα δραματισμό εδώ για τον Τζάρα τον Ηλία και αυτός πέρσι τον Πυρσό. Σκόθηκε ο Τζάρας. Υπέργειος. Καραγιάννης Μανώλης, χάνουν την μπάλα από το Φούντουγλου, ο οποίος έχει και εναλλακτική. Παρόλα αυτά μπαίνει, πάει προς το σημαίκι του κόρνερ. Έχει έρθει άλλο ένα συμπαίκτης του κοντά, παίρνουν το κόρνερ. Εδώ είναι ο κόρνερ, είναι πλάγια η μπάλα, κοντά στο σημαίκι. Φούντουγλου γεμίζει με γυριστό, σε ένα χώρο που είναι ένας παίκτης της Κοκκινιάς, πέντε της Ειρήνας. Παρ' όλα αυτά οι παίκτες της Ειρήνας της Κοκκινιάς ξαναπαίνουν την μπάλα. Κολέτσος προσπαθεί να την πάρει, δεν θα καταφέρει, κάνει φάουλ. Έτοιμος να το εκτελέσει ο Παπαδόπουλος ο Θωμάς. Για τον Παπαδόπουλο τον Χρήστο, η
οποίος τη γυρίζει πολύ ψηλά και δίνει το δικαίωμα στους παίκτες της Ειρήνας να διώξουν την μπάλα. Κερδισμένο φάουλ που έχει κάνει ο Τσάτσος στον αντίπαλό του. Βαθύ γεμίσμα από το γράβαλο. Πολύ καλή ευκαιρία εδώ. Λίγο έξω από το γάμα του δοκαριού από το Φουντούγλου. Φουντούγλου βλέπουμε κινητικό σήμερα, αλλά χωρίς ουσία δυστυχώς. Δικταπανίδης εκτελεί το out. Μπάλα φτάνει στο χώρο του ημικυκλίου όπου τη χάνει ο Γραβαλός. Τσάρας, Τσαπατσάρης, πάλι Τσάρας. Προσπάθεια να βρεθεί ο Κολέτσος. Κολέτσος για τον Τσαπατσάρη. Χάουν την μπάλα. Τσάρας την ξανακλέβει, τη χάνει. Γράβαλος. Παπαδόπουλος το μάζι για τον Φίντολο. Ο Σγιώδας εκεί διώγουν καλού κακού. Πλάγιο out για την ομάδα της Κοκκινιάς, η οποία τα τελευταία λεπτά με κορυφή του Φούντογλου προσπαθεί να διεκδικήσει ό,τι της αναλογεί πριν τη λήξη του ημιχρόνου, να καταφέρει να μειώσει. Κάνουν την μπάλα οι παίκτες της Κοκκινιάς. Τσαπατσάρης βαθιά, βαθύ γέμισμα. Τσάτσος δεν βγάζει σέντρα ακόμα. Τώρα βγάζει. Γυριστό εκεί. Πολύ καλό. Λίγο έξω. Το γυριστό πρέπει να παίρνει για να τον αβατώμα. Να το 9. Το 9. Σωστά. Καθυστέρησε ο Τσάτσος. Έκανε ένα γέμισμα με ανάποδο πόδι και εκεί το γυριστό του Πιπέρια πήγε λίγο έξω από το δοκάρι του Γκουλέκα, παραλίγο να γίνει το 3-0. 2-0 παραμένει με σκόρερ Τσαπατσάρη και Κολέτσο. Τώρα έχουν βρεθεί τρεις παίκτες της Κοκκινιάς στην αντίπαλη πλευρά και κεφαλιά δύσκολη από τον Παπαδόπουλο. Δίνεται φάουλ για την ομάδα της Κοκκινιάς. Μία από τις τελευταίες προσπάθειες, μια και είμαστε στο χρόνο των καθυστερήσεων, για να μπορέσει να μειώσει πριν πάνε στα αποδυτήρια. Στη Ειρήνα Κοκκινιά 2-0. Προσπάθεια για γέμισμα εκεί. Αναμπουμπούλα και 2-1. Σας είπαμε, είχε ένα πεντάλεπτο που η Κοκκινιά προσπαθούσε να μειώσει πριν πάνε στα αποδυτήρια και το καταφέρνουν με σκόρ. Να δω λίγο. Νομίζω ο Χρήστος ο Παπαδόπουλος ήταν. Λίγη κιόλα στο παιχνίδι, δεν είμαστε σίγουροι για το σκόρ της Κοκκινιάς. Θα σας ενημερώσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Έχετε καμιά αλλαγή? Σε εσάς ξέρω. Ξαναγυρίσαμε στο δάκ της Αμυγδαλιάς, στη Ειρήνα Κοκκινιά. Το μάτς είναι στο 2-1. Κάναμε λάθος το πρώτο ημίχρονο και είπαμε ο σκόρ το Μάκη του Τσαπατσάρη, ενώ ο σκόρ είναι ο Πιπέριας του πρώτου γκολ της Ειρήνας. Το 2-0 έκανε ο Γιάννης ο Κολέτσος και σε 2-1 αμείωσε ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος. Έχει γίνει η εξής αλλαγή, το 7 με το 14,
για την ομάδα της Κοκκινιάδας. Βγήκε δηλαδή ο Παπαδόπουλος ο Θωμάς και μπήκε ο Κοτλίβας. Μία φάση πήγε να κάνει Κοκκινιά με το Φούντογλου, δεν τα κατάφερε όμως να βάλει μπροστά την μπάλα με το κεφάλι. Η μπάλα πήγε out. Παπασταργίου αλλάζει με το Τσαπατσάρι. Παλιό δίδυμο από την Καλλιράχη. Πάλι Παπαστεργίου αλλάζει με το Δικταπανίδη και ξαναπαίρνει την μπάλα. Προσπάθεια να τροφοδοτηθεί ο... Πολύ καλή επέλαση και έχουμε το 2-2 για την Κοκκινιά με τον Γιαννούλη, ο οποίος πήρε την μπάλα, πέρασε τρεις παίκτες οι οποίοι ούτε καν κάνανε κίνηση να τους σταματήσουν. Γυρίζει την μπάλα με το αριστερό πόδι στο δεξί δοκάρι του Δικταπανίδη. Καταπληκτική ενέργεια. Μπράβο. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο μάτς με πολλά γκολ, σκληρές μονομαχίες, αρκετές φάσεις, έμπειρους παίκτες να παίζουν και από τις δύο ομάδες. Τσάρας Ηλίας αλλάζει στα πλάγια, θα δούμε, θα βγει σέντρα, βγαίνει, έρχεται εκεί όμως και κόβει ο αμυντικός της Κοκκινιάς. Μπάλα είναι πλάγι για τη Σιρήνα. Θα δούμε ντέρμπι λοιπόν. Το 0-2 του 30 έγινε 2-2 στο 47. Ομολογουμένως στο τελευταίο γκολ ήταν και το πιο ωραίο του Γιάννουλη. Πήρε την μπάλα από το χώρο του κέντρου. Πήγε μόνο ευθεία. Δεν λαξοδρόμησε. Πέρασε ανάμεσα από τέσσερις παίκτες που δεν κάναν κίνηση να του κόψουν την μπάλα. Και στο τέλος την έστειλε στα δίχτυα του Δικταπανίδη για να κάνει το 2-2. Έχουμε μάτς λοιπόν. Γράβαλος καλύπτει. Γιουλέκας. Βαθύ γέμισμα για το Γράβαλο. Βγαίνει ο Δικταπανίδης και πιάνει την μπάλα. Τσαπατζάρης. Τσάρας. Πολύ καλή παλιά, αλλά offside. Έχει βγάλει ο Λάιτσμαν από νωρίς το Μπόζιαρη. Σωστό!
Μπράβο, Γιάννη. Φύγε! Φάλε, εγώ το βρήκα. Sorry, θα είναι. Εγώ. Βρήκα ψηλά, δεν μπορεί να πάει. Φάλε, Μάικ, πρόσεχε. Είδαμε μια σκηνή όπου μόνο παίκτες μεγάλης ηλικίας και με πολλά παιχνίδια στα πόδια τους κάνουν αυτή τη στιγμή. Γιάννης ο Κολέτσος βρήκε τον αντίπαλό του στο γόνατο. Ο διαιτητής δεν είχε δώσει φάουλ και όπως είναι πεσμένος κάτος λέει στο διαιτητή εγώ φάουλ. Και έτρεξε αμέσως να δώσει το χέρι στον αντίπαλό του. Μπράβο στο Γιάννη. Προσπάθεια τώρα της Ειρήνας εδώ και 3 λεπτά να επιτεθεί από την πλευρά προς τους πάγκους με τον Μπόζιαρη πιο πολύ. Καλά. Παρ' όλα αυτά όμως έχουν τις λύσεις οι παίκτες της Κοκκινιάς και δεν έχουν απειληθεί καθόλου στο δεύτερο. Στο οποίο είπαμε βγήκε ο Θωμάς ο Παπαδόπουλος. Και τη θέση του πήρε ο Κοκλίδας. Πώς γιαρείς. Τσάτσο σουτ πάνω από το, τα δοκάρια του Γιουλέκα. Μετά το 2-2 έχουμε ένα παιχνίδι κέντρου και τη Σιρήνα να προσπαθεί να επιτεθεί από την πλευρά προς τους πάγκους. Με πρωτοβουλίες πιο πολύ του Μπόζιαρη και με τον Ηλία τον... και με τον Ηλία λέω το Μάικ του Τζαπατσάρη να έχει προωθηθεί από την απέναντι πλευρά σε σύγκριση με το πρώτο ημίχρονο που καθόταν πιο πίσω. Τσάρας Παπαστεργίου Τσαπατσάρης Κολέτσος Τσαπατσάρης Τσάρας Τσάτσος Τσάρας Παπαδόπουλος Γράβαλος Η μπάλα είναι στους παίκτες της Ειρήνας Πιπέριας. Τσάρας. Σπάθει ανθρωποδοτηθεί ο Καραγιάννης δεν τα πρόλαβε. Γράβαλος κάνει την μπάλα. Τσάρας. Έχει δίπλα του Πιπέρια δεν τη δίνει την κρατάει. Και τη δίνει από την άλλη πλευρά στο Γιάννη του Κολέτσο. Τσάρας. Μαρκάρεται από το Φούντογλου. Παπαϊωάννου κόβει. Τσάρας. Πλάγιο για τη Σιρήνα. Έτοιμος να το εκτελέσει ο Γιάννης ο Κολάτσος, ο οποίος την αφήνει για το Μάικ του Τζαπατσάρη. Ο Παπαδόπουλος Χρήστος δίνει για τον Νίκο τον Γράβαλο. Κερδίζει το πλάγιο που κάνει ο Τσαπατζάρης. Έχουμε αλλαγή. Βγαίνει ο νούμερο ο Τσάτσος, ο Γιώργος. Και μπαίνει το 13 που είναι ο Αναστασιάδης, μάλιστα. Έμπειρος παίκτης ο Αναστασιάδης.
Βαθύ γέμισμα, κόβουνε παιδιά στις κουκκινιές. Μπάλα στα χέρια του Γκιουλέκα. Βγαίνει ο Δικταπανέδης και πιάνει την μπάλα. Ένα κόρνερ για την ομάδα. Οι Σιρήνες. Ακριβώς μπροστά στα ποδητήρια. Πολλοίς κόσμος μέσα στη μεγάλη περιοχή και λίγο έξω από τη μικρή. Στο δεύτερο δοκάρι, άω την μπάλα. Ένα κόρνο που εκτέλεσε ο Τσάρας. Και ο Λέκας έτοιμος να εκτελέσει το ελεύθερο. Αναστασιάδης δεν μπορούσε να τροφοδοτήσει κάποιο συμπαίκτη και η μπάλα έφτασε στα χέρια του Γκιουλέκα. 2-2 το μάτς. Το 1-0 έκανε ο... στο 11 ο Πιπέριας. Εν συνεχείως το 30 περίπου ο Κολέτσος στο 2-0. Το 2-1 στο 47 ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος και στο 2-2 στο 50 του δευτέρου ημιχρόνου ο Γιάννουλης που ήταν και το πιο ωραίο γκολ. Τσάρας. Κολέτσος. Δεν μπορεί να τροφοδοτήσει το συμπαίκτη του. Διώγουν οι παίκτες της κοκκινιάς. Τσάρας. Παστεργίου βγάζει την μπάλα. Μετά από την πίεση του Γιάννη τον Παπαδόπουλο. Και Παπαϊωάννου Θάνος έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Διαιτητής δίνει κοκκινιά. Πάλι Παπαδόπουλος Θάνος. Παπαϊωάννου και ο Παπαδόπουλος. Μπάλα είναι για τη Σιρήνα. Yeah.
Φάουλ έχει κερδίσει η ομάδα της Ειρήνας. Τσάρας αλλάζει την μπάλα στην άλλη πλευρά. Κολότσος. Τσάρας Ηλίας, πολύ ωραία μπαλιά. Τσαπατσάρης κάνει μια τρύπα μπαλιά εκεί, δεν μπόρεσε όμως ο παίκτης της Ειρήνας να κάνει κάτι. Πάλι σώματα, Ένα σουτ μακρινό από τους παίκτες της Κουκκινιάς στα χέρια του Δικταπανίδη και πάλι μπαλιά προς την πλευρά των μπάγκων όπου ο Μπόσγιαρης προσπαθεί να κάνει επέλαση, κερδίζει ένα φάουλ. Το παιχνίδι της Σιρήνας στο δεύτερο ημίχρονο, είπαμε, είναι από την πλευρά των μπάγκων, με μόνη εξαίρεση πριν ένα λεπτό τη φάση όπου ο Τσαπατσάρης έκανε ένα γυρίσμα και τώρα ξανακάνει το ίδιο, αλλά προλαβαίνει. Προλαβαίνει ο αμυντικός ο Γιαννούλης της Κοκκινιάς και βγάζει την μπάλα κόρνερ. Δύο φορές επιτέθηκε από αυτή την πλευρά η Σερίνα με τον Τσαπατσάρη, δύο επικίνδυνες μπαλιές. Πήγα μια κεφαλιά εδώ τους Γιώγα, πολύ άστοχη. Μετά την εκτέλεση του Τσάρα. Είμαστε στη μέση περίπου του ημιχρόνου. Φάουλ που κερδίζει η Κοκκινιά, πολύ δέντρο στο χώρο του ημικύκλιου. Ελεύθερο του Δικταπανίδη. Offside έχουμε του Φούντογλου στην κεφαλιά που κέρδισε ο Γιαννούλης. Τσαπατσάρης. Κολέτσος, πάνω στο παλιό αν παίρνει την μπάλα, τη χάνει. Αναστασιάδης πιέζει εκεί μπροστά. Γιουλέκας διώχνει. Λάθος διώξιμο, παρόλα αυτά ο Πέργιας δεν μπορούσε να συγκρατήσει την μπάλα. Γράβαλος τώρα από την αριστερή πλευρά, απέναντι από τους πάγκους. Βρίσκει τον Παπαδόπουλο, σουτάρει ο Παπαδόπουλος. Καλός έξω από τα δοκάρια. Βρήκε ο Δικταπανίδης από ό,τι βλέπω. Τραυματίας, τραυματίας είναι, μπαίνει.
Μπαίνει ο Γιάννολης που δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες. Σκόρ του δεύτερου γκολ της Κοκκινιάς. Γέμισμα πίσω από το δεύτερο δοκάρι. Δεν μπόρεσε κάποιος παίκτης εκεί να πάρει την μπάλα. Και η μπάλα κατέληξε out, που είναι έτοιμο να το εκτελέσει ο δικταπανέδης. Ελεύθερο. Ανεβαίνει η ομάδα! Τσάρας. Κουλέτσος. Πάνω στο Παπαϊωάννου κόβει. Καραγιάννης Χρήστος. Όχι, ο Αναστασιάδης ήταν για τον Καραγιάννη. Πιπέριας. Βρίσκει πολύ ωραία εκεί τον Καραγιάννη. Δεν μπόρεσε ο Κουλέτσος. Διώχνουν δύσκολα και έχουμε επιθετικό φαουλ. Κόβηκε επιθετικό φάουλ από τον Μπόσγιαν. Σιγά σιγά φτάσαμε στα μισά του ημιχρόνου. Διαμαρτυρίες για φάουλ του Παπαδόπουλου. Από τον Παπαστεργίου. Οι δύο φόρ της ομάδας της Κοκκινιάς διαμαρτυρήθηκαν έντονα. Μια και ο Παπαστεργίου είχε κίτρινη κάρτα και ζητάνε και κίτρινη του Παπαστεργίου. Φούντογλου μετά τις έντονες διαμαρτυρίες δέχεται την κίτρινη. Ο Παστεργίου, Κουλέτσος, που έχει αλλάξει μαζί με τον Τσαπατσάρη στο δεύτερο ημίχρονο, μια και ο Τσαπατσάρης έχει γίνει πιο μπροστά, έχει γίνει εξτρέμ και έχει γίνει μπακ ο Γιάννης. Λογικό για να πάρει και κάποιες ανάσεις. Σπάθεια της Ειρήνας τώρα. Τσάρας. Τσαπατσάρης. Κουλέτσος. Τσάρας. Τσαπατσάρης. Γράβαλος. Πάμε. Κολέτσι, κάτω κολέτσι. Πάρε πίσω, πάρε πίσω. Έρχεται ο Παπαδόπουλος και παίρνει την μπάλα που άφησε ο Γράβαλος. Δικταπανίδης βγαίνει και αποκρούει την μπάλα άνετα. Έξω, έξω, έξω! Μαρή, 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 μαρή! Ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα! Άδωσε! Προσπάθεια να επιτεθεί η ομάδα της Κοκκινιάς, offside, Παπαδόπουλος.
Σιγά σιγά μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Κοσγιάρης προσπάθει να μπει στην περιοχή, χάνει την μπάλα. Προσπάθει να τροφοδοτηθεί ο Γράβαλος, δεν τα κατάφερε. Τσαπατσάρης, θα το κλέψιμο του Τσάρα, Τσαπατσάρης. Στραβοπάτησε, μαργαρίστηκε, έπεσε πάντως. Η μπάλα είναι στα χέρια του τροματοφύλακα της ομάδας Κοκκινιάς. Το 2-2 παραμένει. Και οδηγούμαστε σε ένα δεκάλεπτο Grand Quignol. Πάρα βήματα, Μάικ! Παίζεις από εκεί, παίζεις, παίζεις. Γραβάλλος. Για μας, για μας. Πάρα κουτσίκα. Κανό, έλα πάνω μας την πέψουμε, παιδιά μετά. Καλά την είχες. Τσάρας, Τσάρας, Χρήστο εδώ. Φύγε, φύγε. Μάριο, εσύ. Γραβάλλος. Θάνος Παπαϊωάννου. Θέλει το πλάγι, μπάλα φτάνει μετά από κόντρα στο Τζάρα. Προσπάθει να το βοηθήσει ο Καραγιάννης, δεν τα κατάφερε. Ελία, εγώ φεύγω, Ελία, εγώ φεύγω. Έλα, Μάρη, έλα, έλα. Και έχουμε φάουλ αυτή τη στιγμή από τον Αναστασιάδη. Είναι κεφάλι. Καλό, Ελία. Γιατρέφουμε κανένα νερό εδώ. Όχι, δεν βλέπω. Νίκο, φύγε. Πάμε. Άστο σε λέω. Εγώ, μη μαλώνετε. Νίκο, καλό, ε. Αφού το κλωμία θα πήγαινε εσύ. Τι στάσαι, θα χτυπείς φάουλ εδώ. Πήγαινε μέσα, ε. Βάλτε το μέσα από τη θέση. Γιαννούλης έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ στο κέντρο. Βαθύ γέμισμα, πολύ καλό, δικταπάνη, δυσάνετα όμως. Παίρνει την μπάλα. Τώρα εδώ, το μπακ πάρε. Ένα. Τέρμα! Αντρεμικέ! Ο Λέτσος βγαίνει, παίρνει την μπάλα. Ο Κολέτσος Γιουλέκας, πάθος. Γιάννη, πίσω ρε. Πού πας την μπάλα. Ψάει δόθηκε. Δεν ξέρω το, θα πας την κάνα. Μπόσγαρης. Κάτι κόλλο, ένα κόλλο. Άντε ρε πείτε μέσα ρε. Υπέργες. Σπάθεια να βρει τον Τζαβατσάρη που κάνει την μπάλα, που μπορεί να τις κρατήσει. Ανεβείτε λίγο, ανεβείτε. Ανεβείτε λίγο, ρε. Παπαστεργίου. Πιέζει ο Καραγιάννης εκεί να μπορέσει να πάρει την μπάλα. Τζαβατσάρης την παίρνει άνετα, την κατεβάζει. Δίνεται φάουλ του Μάικ του Τσαπατσάρη πάνω στο αντίπαλο αμυντικό. Βράχος! Δεν περάζει. Γεια. Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Άντε, τα πούμε μετά. Προσπάθεια από τη Σιρήνα να επιτεθεί. Και ο Λέκας πιάνει άνετα την μπάλα. Στην κλειστή του γονέα. Εδώ δίπλα μας έχουμε και τον γιατρό έτοιμο για δράση. Είδατε πόσο σημαντικός είναι ο γιατρός σε έναν αγώνα. Επειδή παίζουν 22 παίκτες, θα πρέπει να μπει και μέσα πάνω από 15 φορές.
σε κάνει πάσα να το πούμε. Τσαπάς! Προσπάθεια να βρεθεί ο Τσαπατσάρης εκεί. Μπάλα φτάνει στα χέρια του Γκυλέκα. Προσπάθεια να βρεθεί ο Γράβαλος, τον βρίσκει. Έλα κοντά, κοντά. Άντε φωτοβολταίο. Μαρκάρεται από τον Παπαστεργίου. Γράβαλος. Παίρνει την μπάλα. Κούντουγλου σουτάρει. 3,5 μέτρα δεξιά από το δοκάρι και 4,5 πάνω. Παπαστεργίου, Τσάρας, βαθύ γέμισμα για το Τσαπατσάρι, πιάνει γραμμή, κερδίζει το κόρνερ. Βλέπω όλα τα βαριά κορμιά της Ειρήνας να μπαίνουν μέσα και πίσω να μένει μόνο ο Παπαστεργίου. Έτοιμος να το εκτελέσει είναι ο Τσάρας, ο Λιάκος. Εκτελεί. Η μπάλα φτάνει στη γωνία. Καραγιάννης Μανώλης γεμίζει. Καλή κεφαλιά. Καλή κεφαλιά και από τον Βασιλόπουλο που έχει μπει ως αλλαγή. Δεν τα κατάφερε. Τσάρας πάλι κόρνερ. Δεύτερο δοκάρι αυτή τη φορά. Καλή κεφαλιά. Διώχνει ο παίκτης της Κοκκινιάς πάνω στη γραμμή, ο Γιαννούλης. Μάλιστα, ο σκόρερ της ομάδας, το δεύτερο γκολ της Κοκκινιάς που έχει βάλει. Πάλι Τσάρας, τελεί δεύτερο δοκάρι πάλι. Βασιλόπουλος εκεί την κεφαλιά. Τσαπατσάρης προσπαθεί να γεμίσει. Διώχνουν. Γύρα. Τυπέριας δεν μπορεί να κοντρολάρει και την μπάλα και βγαίνει ο Γιαννούλης μπροστά. Όπως έκανε στο δεύτερο τον γκολ, τώρα σταματιέται βέβαια. Παπαδόπουλος δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα, όπου την παίρνει ο Αναστασιάδης, προσπαθώντας να κάνει μια διείσδυση, δεν τα κατάφερε. Αυτή τη στιγμή η μπάλα είναι πλάγια για την ομάδα της Κοκκινιάς. Γίνεται ένα μακρινό σούτ στα χέρια του Δικταπανίδη. Δικταπανίδης δίνει στον Τζάρα τον Ηλία. Έχει την μπάλα, τροφοδοτεί το Μάικ του Τζαβατζάρη που χάνει την μπάλα και αυτή τη στιγμή οι παίκτες της Κοκκινιάς προσπαθούν να πάρουν το κέντρο. Δεν το καταφέρνουν και έχουμε το φάουλ από το Στάλα για την ομάδα της Ειρήνας στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Όλοι εμένα! Όλοι εμένα! Προσπάθεια της Ειρήνας να βγάλει μια σέντρα, Παναγιώτης Μπόσγαρης. Καλό σουτ! Έξω λίγο από το δοκάρι. Μάλιστα. Παραλίγο να έχουμε το 3-2. Τσάρας, Τσαπατσάρες. Κόρνερ. Μία από τις τελευταίες φάσεις.
Πάλι το εκτελεί το κόρνο ο Τσάρας, όπως όλα δάκτυπαινάδα. Εκτελεί ο Γράβαλος, διώχνει στο πρώτο δοκάρι, Παπαστεργίου. Κάνει βαθυγένισμα. Το κάνει στο δεύτερο δοκάρι. Να η ευκαιρία, Γκιουλέκα σώζει την ομάδα. Και έχουμε φάουλ αυτή τη στιγμή έξω από τη μεγάλη περιοχή που ετοιμάζεται να εκτελέσει η Ειρήνα. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Στην μπάλα κοντά είναι Μπόσγιαρης, Τσιάρας. Κιουλέκα στείνει το τείχος. Πιθανόν και η τελευταία φάση του αγώνα. Εκτελείται το φάουλ από τον Μπόσγιαρη, περνάει μπάλα και ο Κιουλέκας, πολύ ωραία απόκρουση πάνω από τα δοκάρια, κόρνερ πάλι ο Τσάρας θα το εκτελέσει, κάτι που το βλέπουμε στα τελευταία λεπτά συνέχεια, την πλευρά εδώ, μια ο Τσαπατσάρης κερδίζει κόρνερ, μια τα σούτ βγάζει ο Κιουλέκας σε κόρνερ, μόνιμος εκτελεστής ο Τσάρας για το δεύτερο δοκάρι αυτή τη στιγμή, διώχνουν οι παίκτες της Κοκκινιάς. Προσπάθεια να τροφοδοτηθεί ο Παπαδόπουλος, βγαίνει ο Παπαστεργίου γρήγορα. Και έχουμε φάουλ για τη Σιρήνα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Τσαπατσάρης κοντρολάρει, το γέμισμα του όμως είναι πολύ βαθύ. Με αποτέλεσμα η μπάλα να βγαίνει out, ούτε καν πλάγιο. Γκιουλέκας τώρα έτοιμος να το εκτελέσει. Παίρνει το χρόνο προσπαθώντας να κρατήσει το 2-2, μια και θα έλεγα είναι ίσως και δίκαιο αποτέλεσμα για σήμερα βάσει των ευκαιριών και των δύο ομάδων. Προσπάθεια να βρεθεί ο Γράβαλος, βγαίνει ο Δικταπανίδης και θα κάνει βαθύ γεμίσμα ίσως στη τελευταία φάση του αγώνα. Διώχνει οι παίκτες της Κοκκινιάς, Πιπέριας. Πιπέριας πάλι, Τσάρας. Προσπάθεια να τροφοδοτηθεί ο Καραγιάννης, δεν μπορεί. Και κερδίζει φάουλ ο αμυντικός της Κοκκινιάς. Φούντογλου έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Κάνει συστάσεις για τη συμπεριφορά ο Τσάτσελας σε Τσαπατσάρ και στον αμυντικό της Κοκκινιάς, του Κουτλίδα. Κουτλίδες με την μπάλα πάλι. Τη χάνει. Μπάλα είναι στα πόδια των παικτών της Κοκκινιάς στην πλάγια γραμμή. Και έχουμε πλάγιο για τη Σιρήνα μπροστά στον μπάγκο της Κοκκινιάς. Να δούμε αν θα καταφέρει εκεί ο παίκτης να πάρει τα μέτρα της Σιρήνας. Δεν μπόρεσε. Παπαστεργίου, Τσαπατσάρης, πάλι Παπαστεργίου, κάθετα,
την μπάλα μακριά έξω. Και ο Τσάτσελας λέγει το παιχνίδι 2-2.